Πριν από λίγους μήνες ξεκινήσαμε ένα challenge στο οποίο παίζουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι, το GeoGuessr, και μετά ταξιδεύουμε. Στο παιχνίδι σε βγάζει ένα τυχαίο σημείο στο χάρτη και εσύ πρέπει να βάλεις την πινέζα όσο πιο κοντά μπορείς και να πετύχεις το σημείο. Εμείς λοιπόν παίζουμε μερικούς γύρους και στο σημείο που πέφτουμε πιο κοντά πηγαίνουμε. Το πρώτο part μας έστειλε στη Σουηδία. Είμαστε στη Σουηδία, πήγαμε και στο σημείο, θα το είδατε στο βίντεο, σε ένα προηγούμενο βίντεο, κάρτα. Α, Σουηδία. Εδώ είναι το background μας. Οπότε πάμε να δούμε ποιος είναι ο επόμενος μας προορισμός. Yay! Ξεκινάμε. Πάμε να παίξουμε αυτό, Famous Places. Ουσιαστικά θα μας βγάλει κάποια από τα πιο γνωστά αξιοθέατα και θα πρέπει να καταλάβουμε που είμαστε. Start game. Νέα Υόρκη. Τι είναι? Κάτι μου λέει. Τώρα μένα γι' αυτό, γιατί μου λέει πάλι ότι είμαστε στη Σουηδία. Και ερχόμαστε πάλι στη Σουηδία, λέει. Δεν έχω ιδέα. Σίγουρα το έχουμε ξανατύχει. Σίγουρα. Δεν το θυμάμαι. Για προχώρα. Τώρα να βρούμε καμία σημαία, καμία επιγραφή, κάτι, ώστε να διαβάσουμε. Δεν έχω ιδέα. Μήπως είναι το Mont Saint-Michel. Α, έχει μια. Αριστερά έχει μια. Εδώ. Τι έχει? Έχει μια ταμπέλα. Α, ωραία. Δεν βλέπω. Τι λέει? Δεν γράφει τίποτα. Μπορούμε να βγούμε έξω από αυτό. Έχει κάπου κάποια πύλη, λες να πηγαίνει. Πηγαίνεις. Πας εδώ. Τον κύκλο κάνει. Τίποτα. Εδώ μέσα είσαι. Ωραία. Να πω κάτι. Να βάλουμε Γερμανία. Βάλε Βερολίνο. Α, κάτσε. Άνω. Μιουζίου. Μαντού. Άνω μουντουγκ. Μόκου. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τι είναι αυτό? Ένα κανόνι. Ένα κάστρο σίγουρα. Τύπου σαφρούριο, ρε παιδί μου. Θα μπορούσε να είναι οπουδήποτε. Έχει μια ταμπέλα εδώ. Εύα Χάρη. Εύα Χάρη. Κοπενχάγη, δεν γράφει πάνω. Ναι! Κοπενχάγη γράφει. Ναι, τέλεια. Είμαστε Δανία. Άρα είμαστε σε ένα παλάτι στη Δανία. Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε. Για αρχή να βρούμε τη Δανία. Εδώ. Λοιπόν. Είμαστε και κοντά, Αντωνία. Ναι, τέλειο. Συμφέρει. Θα πάμε τώρα. Εδώ, Κοπενχάγεν. Πού να τη βρούμε τώρα, το κάστρο τη Κοπενχάγεν. Α, να. Ντε Λίλε Χαβρού. Κάτι δεν έλεγε για χάρη. Εδώ είμαστε. Δεν έλεγε χάρη, να δει. Κάτσε, έχει και αυτό. Έχει Ντε Λίλε Χαβρού, τι λέει. Έχει Χόφορ, μπλα μπλα μπλα. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε ίσως στον Ντενλίλε. Ναι, ρε, γιατί είμαστε και δίπλα στη θάλασσα, έλα. Εδώ λες. Ναι. Σίγουρα. Ναι, τώρα τι να κάνω. Βλάκα. Βλάκα, και ήμουν έτοιμη να σου πω ότι την προηγούμενη φορά τα κανόνια ήταν στο Όσλο, ρε φίλε. Και παίζει πάλι να είχαμε βάλει Κοπενχάγη. Είχε γίνει το ίδιο πράγμα. Αλήθεια λες, ναι. Αποκλείεται. Όχι ρε, να σου πω κάτι. Και το σκέφτηκα. Όμως μπορεί να είναι το πιο κοντινό που θα πέσουμε εν τέλει, άμα σε όλα τα άλλα πέσουμε. Τα 458, τώρα ήρθαμε στη Σουηδία στα 3 μέτρα. 458 χιλιόμετρα έχουμε τώρα από όσο. Έλα, πάμε, πάμε. Για να δούμε. Αχ, τι μου θυμίζουν εμένα αυτά. Σριλάνκα. Τι είπες τώρα. Μα δεν είναι τύπου ιερογλυφικά τέτοια. Μπορεί να βλέπω καλά. Πάμε, έχει μια ταμπέλα εκεί, η οποία στάνταρ θα είναι στα κινέζικα. Επίσης θυμίζει λίγο. Μ' αρέσει που κάνουμε έτσι, λες και θα δούμε. Λοιπόν, ωραία, πάνε πιο κοντά. Ναι, πάνε πιο κοντά και θα κάνουμε μετά zoom στην ταμπέλα. Μας βγάζει μέρη που δεν μας έχει ξαναβάλει ποτέ και νομίζω ότι παίζει ρόλο το ότι γεγονός ότι είμαστε στη Σουηδία. Possibility. Έλα, φίλε, είναι κινέζικα. Δεν είναι κινέζικα. Είναι μια άλλη. Είμαστε Σριλάνκα. Είμαστε Σριλάνκα. Το λέω. Και είμαστε στο, θα σου πω κιόλας πώς λέγεται. Από εκείνο με τα μνημεία δεν ξέρω. Κάτι με βράχο ένα. Αλήθεια τώρα λέει. Μπορεί. Είμαστε Σριλάνκα, λέει. Ρε, δεν γίνεται να είμαστε Σριλάνκα και να το ξέρει. Ρε, εσύ μου θύμισαν αυτά εδώ, σου λέω, που βλέπω πάνω. Πώς λέγεται, θυμάσαι? Κάτι με ο βράχος. Κολόμπο. Αυτό, Κότε. Όχι, αυτά θα είναι πόλεις τώρα. Δεν ξέρω. Θα ψάξουμε τώρα όλη τη Σριλάνκα ή θα το βάλουμε κάπου στη δίκη. Λοιπόν, άκουμε λίγο. Point Pedro. Όχι. Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Έχει ένα κάστρο εκεί πέρα πάνω. Να το βάλουμε προς το κέντρο της Σριλάνκα για να πέσουμε κοντά. Η αλήθεια είναι επειδή δεν έχουμε ιδέα, ναι. Δεν ξέρουμε καν πόλη. Ας το βάλουμε εδώ. Αχ, αλλά θα ήθελα να πάμε. Καμία πάλι σχέση. Καλά που είμαστε στη Σριλάνκα. Καμπόντια. Τι Καμπόντια, ρε παιδιά, βάλτε μας. Κατερίνα. Μας βλέπω να πηγαίνουμε στο Όσλο. 458 χιλιόμετρα ήμασταν στο Όσλο. Ναι. Τώρα είμαστε 2614 χιλιόμετρα μακριά. Οπότε ως τώρα κερδίζει το Όσλο. Δεν μπορώ. Έλα, δεν θα πετύχουμε κανένα στα 2-3 μέτρα, ρε. Αποκλείεται. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό το. Αποκλείεται. Τι είναι αυτά. Τώρα είμαστε σίγουρα Σριλάνκα. Αντωνία, εκτός αν είμαστε στο ίδιο. Είμαστε στο ίδιο. Σίγουρα. Το βλέπεις. Είμαστε στο ίδιο. Καμπόντια μας έβγαλε. Δεν είδαμε βέβαια. Καμπόντια, τώρα πάνε στην Καμπόντια και θα βρούμε. Εδώ, βάλτε εδώ. Πολύ καλό. Το πετύχαμε. Βλάκα, είμαστε πιο κοντά από το Όσλο. 200 χιλιόμετρα. Δεν θέλω να πάω στην Καμπόντια. Δεν το πιστεύω.
Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Δεν γίνεται να πάμε στην καμόδα. Σήμερα μας βγάζει πάρα πολύ δύσκολα. Καλά, βέβαια, δύο έχουμε παίξει ως τώρα. Αλλά δεν ξέρουμε ούτε περίπου που είναι ώστε να πάμε όσο πιο κοντά. Στο περίπου τα βάζουμε. Έλα, πάνε. Σε γεντεύω, θα το παίξουμε μέχρι να μην πάμε. Μας έβγαλε δεύτερη φορά την καμπόντια. Πάμε καλά. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο γύρο. Αυτό είναι Παρθενώνα. Καλέ! Δεν το πιστεύω! Ωραία, είμαστε Παρθενώνα. Τέλεια! Θα βάλω στην Αθήνα! Πώς γίνεται από την Καμπόντια! Παιδιά, αποκλείεται! Με το που είδα τις ελιές, δεν πιστεύω! Παιδιά, ναι, εκεί είναι, να. Το Ηρώδιο παίζει να είναι από κάτω. Οπότε σε εκείνο το ύψος. Ναι, αυτό είναι το Ηρώδιο. Ωραία, κατάλαβα που είμαστε. Έλα, εντάξει, εδώ θα πέσουμε κοντά. Τουλάχιστον θα πέσουμε πιο κοντά από 200 μέτρα. Είναι δυνατόν! Παιδιά, στην Ελλάδα όσο το παίζουμε δεν μας έχει τύχει ποτέ ο Παρθενώνας. Μας έχει τύχει. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι να μας έχει τύχει, για να δούμε. Acropolis, yes. Where is the Herodion? So we are here. Yes. Okay. Pretty good. 21 μέτρα. Αντάξει! Από την Καμπόντια στην Αθήνα. Να σου πω κάτι, για σένα ταξίδι θα είναι όμως. Ναι, ισχύει, εγώ θα κάνω. Δεν το πιστεύω, βλάκα. Δεν μπορώ. Να σου πω, χάρηκα τώρα. Και εγώ χάρηκα. Θα είναι ένα ταξίδι συν. Ναι. Θα έρθω στην Ελλάδα. Και γι' αυτό χάρηκα και εγώ, γιατί θα έρθεις. Ωραία, οκ, εντάξει. Ελλάδα, παιδιά. Ελλάδα, it is. Να πω όμως, μπορούμε να βάλουμε καινούριο κανόνα και να πούμε ότι αν μας τυχαίνει η ίδια χώρα, αν είναι πιο κοντινή, την επόμενη φορά να μην ξαναπάμε στην ίδια. Ναι, εντάξει, εννοείται. Τώρα πρέπει να είμαστε στη Μόσχα. Yes, στην κόκκινη πλατεία. Σίγουρα την έχουμε ξανατύχει. Ωραία. Τέλεια. Γιατί το γράφεις τα ρώσικα, χρυσό μου. Να το! Κατερίνα, ρε τσουάκα! Είναι το μόνο αγγλικό που έχει, ξέρω εγώ. Ωραία, εδώ είναι, εδώ είναι. Πώς γίνει, ωραία, ωραία. Εδώ είναι. Ωραία, εδώ, Red Square, επομένως. Το βάζουμε, έτσι. Yes. Τι 135 μέτρα, καλέ. Τι 135 μέτρα. Ήταν σαν την Παναγία των Παρισιών που ήμασταν. Θα είμαστε στο ένα μέτρο ή στα δύο απόσταση. Έλα, ρε. Δεν μας έτυχε ένα Παρίσι. Δεν μας έτυχε ένα Παρίσι. Ωραία, πάμε, μήπως μας τύχει τώρα. Ναι, 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 πάμε, πάμε. Τι είναι αυτό. Ο πύλινος στρατός. Είναι ο πύλινος στρατός. Λοιπόν, άκουμε λίγο. Ναι, Αντωνία, ναι. Τώρα να θυμηθώ σε ποιο χώρο ήταν. Να θυμηθώ, λε, ποια χώρα ήταν. Αντωνία, μου κάνει κάτι για Ασία. Ναι, και εμένα για Ασία, αλλά δεν μπορεί να θυμηθεί που ήταν. Μήπως είναι πάλι στην Καμπόντια. Μογγολία. Άντε, πάνε Μογγολία. Βέβαια σε όλη τη Μογγολία τώρα που είναι ο πύλινος στρατός δεν ξέρω. Λοιπόν, ωραία, εντάξει, Μογγολία στο πάμε. Μήπως είναι τύπου Κορέα, βόρεια-νότια. Όχι, όχι. Βιετνάμ. Μου κάνει θα το ήθελα Βιετνάμ. Να πάω στο Βιετνάμ. Μου κάνει πάμε Βιετνάμ. Στο Βιετνάμ, Κατερίνα, μου αρέσει. Να είναι και δίπλα στην Καμπόντια. Τώρα η Κατερίνα θα δει όλες τις ώρες. Έλα, πάνε, πάνε Βιετνάμ. Βιετνάμ, λε. Ναι. Μογγολία. Βιετνάμ. Έλα, τώρα δεν ξέρουμε πού είναι εκ των πραγμάτων. Θα το βάλω εδώ. Αχ, ήταν στην Κίνα, ρε. Νόμιζα ότι ήταν μια πιο εναλλακτική χώρα, όχι μια τόσο τεράστια. Τόσο mainstream. Εντάξει, να σου πω και ούτως ή άλλως, δεν ξέραμε ποιο ακριβώς σημείο στο χάρτη είναι, οπότε 20 μέτρα δεν θα πέφταμε. Όμως, περίμενε. Θέλω να δω αν όντως είναι ο πύλινος στρατός. Να το θυμόμαστε ότι είναι Κίνα για την επόμενη φορά. Θα ήθελα να πάω στην Κίνα. Είναι στην πόλη Χινιάν. Δες, ο πύλινος στρατός. Αυτό δεν είναι. Είδε, δεν το ήξερα. Είναι στην Κίνα, στην πόλη Σιάν. Ναι, είναι στο Emperor Qinxiahuang. Museum. Ωραία, τέλειο. Εντάξει, Μπουρτσαλαρά. Είναι ο Μπουρτσαλαρά. Θα πάμε στο Ντουμπάι τώρα, έτσι. Το ξέρεις ότι θα πάμε. Θα πάμε στο Ντουμπάι, Κατερίνα μου. Λοιπόν, έλα, αυτό το πετύχουμε, εσύ. Μπουρτσαλαρά, Ντουμπάι. Ξέρουμε που είναι. Λοιπόν, Ντουμπάι, για να δούμε. Έλα, νομίζω ότι θα φαίνεται από σχετικά zoom out. Από εδώ θα φαίνεται, θεωρώ. Downtown Ντουμπάι. Δεν θα είναι downtown Ντουμπάι εδώ. Εδώ. Ε? Εκεί. Yes. Όχι, είμαι πολύ μακριά. Γιατί? Α, καλά. 11 μέτρα. 11 χιλιόμετρα. Α, χιλιόμετρα. Χάρηκα, νόμιζα εδώ θα πηγαίναμε. Κι εγώ! Έλα ρε, αφού το βρήκαμε ακριβώς! Γιατί! Έκλεισε υπολογιστής από μπαταρία! Αχ, το ξενοδοχείο λέγεται έτσι. Αυτό ήταν το Μπουρτζ Καλίφα, ρε! Το αξιοθέατο! Το Μπουρτζ Αλ Αράμπ είναι το ξενοδοχείο του παραλιακού. Συγγνώμη, εγώ φταίω. Το Μπουρτζ Καλίφα είναι αυτό. Θα πάμε στην Αθήνα. Λοιπόν, έλα, θα παίξουμε 2-3 ακόμα γύρους. Δεν είναι ικανοποιημένη από την απόδοσή μα. Πάμε μέσα, πάμε. Μεταφερθήκαμε. Πάμε λοιπόν για τον επόμενο γύρο. Κροατία Ντουμπρόβνικ. Ό,τι δεν ξέρουμε τι είναι, είναι Κροατία Ντουμπρόβνικ. Αυτό όμως είναι USA. Μου κάνει κάτι για σκανδιναβική χώρα. Έτσι λίγο οι κορυφές. Όχι. Δεν έχω ιδέα. Για γύρνα λίγο να δούμε τη θέα. Δεν ξέρω και αυτό το τοπίο. Μας έχουν τύχει δύσκολα. Ηνωμένο Βασίλειο είναι, Κατερίνα. Λες. Μπορεί. Μπορεί να είναι Ηνωμένο Βασίλειο. Βάλε Εδιμβούργο. I trust your feeling. Edinburgh Old Town. Έλα, εδώ θα το βάλουμε. Εντάξει.
Αυστρία ήταν. Γερμανία. Είναι στα σύνορα, Λιχτενστάιν με Γερμανία εκεί πέρα. Πού να το βρούμε το Schloss Neuschwanstein, ρε φίλε. Βάλε την προηγούμενη φορά. Μας έβαζε την όπερα του Σίδνεϊ και το άγαλμα της Ελευθερία. Ναι. Πού να το θέλουμε, θα πάμε στην Αθήνα. Έχουμε όλο τον κόσμο και θα πάμε στην Αθήνα. 1300 χιλιόμετρα μακριά μας έβγαλε. Φεύγω. Γεια. Δεν έχω πάρει ανάσα. Δεν είμαι καλά. Ξέρουμε ακριβώς που είμαστε, έτσι. Ζαλίζομαι, θα αρχίσω να κλαίω. Δεν είμαι καλά, Αντωνία. Δεν είμαι καλά, Αντωνία. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν. Πώς γίνεται να παίξουμε δύο φορές αυτό το παιχνίδι στη ζωή μας, το δεύτερο part, και να πάμε σε δύο πόλεις που έχουμε ξαναπάει. Λοιπόν, άκουμε λίγο. Τι είχαμε 21 μέτρα στην Αθήνα. Ναι. Έλα, εδώ θα παίξουμε 0 μέτρα. Ρε. Εδώ ξέρουμε ακριβώς, είμαι στο καφέ ακριβώς από κάτω. Εκεί που το είδες για πρώτη φορά και άρχισε να κλαις. Εκεί. Εδώ μεταξύ είμαστε στο Ρίο Ντετζανέιρο, σε περίπτωση που κάποιος δεν το έχει καταλάβει. Ναι, στο άγαλμα του Χριστού. Θα ξαναπάμε στο Ρεντεντόρ. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν. Να το, Κρίστο Ρεντεντόρ, να το. Εδώ λοιπόν. Είναι. Κάνε zoom. Δεν το πιστεύω. Εδώ είναι που ανεβαίνει το δρομάκι και πρέπει να είμαστε εδώ. Είμαστε στο ρεστοράντι ή στο τέτοιο. Κάτσε να δω. Είμαστε στο πιο κοντινό βασικά. Είμαστε σε αυτό που είναι πιο κοντά. Ακριβώς εδώ ανεβαίνει. Άρα θα δεν είμαστε στο ρεστοράντι. Δεν μπορώ να μιλήσω, καταλαβαίνει. Πρέπει να το βάλουμε όμως. Gift shop ή μαγαζί. Έλα να το βάλω εδώ. Να το βάλεις εδώ. Στο ρεστοράντ. Εντάξει. Τι 47 μέτρα, ρε! Εγώ νόμιζα ότι ήταν εδώ. Προς εδώ κινούμουν. Ρε, αποκλείεται να είναι 47 μέτρα. Τι είναι αυτό, κατά πάσα αυτή είναι στη μέση του πουθενά. Εντάξει. Είναι για πέτανο. Θα πάμε στην Αθήνα, δεν πειράζει. Τι Ρίο Ντετζανέιρο, τι Αθήνα. Εγώ γιατί είμαι πίσω από την καρέκλα. Είναι δυνατόν να μας έβγαλε το Ρίο Ντετζανέιρο. Αντωνία, εγώ είχα πάθει σοκ, δεν μπορούσα να μιλήσω. Το καταλαβαίνει. Έλα, φάμε το έχουμε. Θα μας βγάλει τώρα ακόμα καλύτερο. Δεν ήταν λίγο ξενέρωτο όμως. Όχι, εντάξει, έλα. Ήταν χαζομάρα του παιχνιδιού. Θα πάμε Αθήνα όμως. Γιατί θα πάμε Κρίστο Ρεντεντόρ. Το βλέπεις ότι παίζουμε ξανά και ξανά. Ώστε να τύχουμε κάτι πιο κοντινό από την Αθήνα. Μ' αρέσει, Αντωνή, αυτό. Ναι, Κατερίνα, μου αρέσει, αλλά πρέπει να βρούμε θα κάτι. Θα το βρούμε. Τώρα θα κάνουμε τον κύκλο όλο του κάστρου, το ξέρεις. Γιατί δεν μας έβγαλε μια Νέα Υόρκη σήμερα, ένα Παρίσι, ένα κάτι. Θα μπορούσε να είναι και Ελλάδα, άμα ξέραμε ότι δεν είναι Ελλάδα. Ναι, η αλήθεια είναι τα σπίτια. Τα σπίτια αυτό. Θύμισαν λίγο έτσι Ελλάδα. Μήπως είναι καμιά Ισπανία. Αντωνία, Πορτογαλία θα είναι. Καμιά Πορτογαλία, μήπως είναι. Δεν σου κάνει για Ισπανία, Πορτογαλία κάτι. Ναι, όχι, μου κάνει. Ωραία. Μπα, έχουμε φτάσει στην άκρη. Κοίτα, είμαστε παραθαλάσσια. Δεν έχει μία σημαία. Δεν ξέρω, τι θες να βάλουμε. Εγώ λέω να βάλουμε κάτι στην Πορτογαλία. Ας βάλουμε Πορτογαλία. Ωραία, θα πάρουμε την παραλία και όπου έχει κάστρο. Και θα είναι κάπου τελείως αλλού. Έλα, αυτό βάλε. Αυτό είναι παραλία. Δεν πειράζει. Ότι είμαστε στην Πορτογαλία και ψάχνουμε και παραλιακό κάστρο. Βάλτε εδώ. Ωραία, άσε το καλό. Βάλτε εδώ. Έλα, δίπλα στο αεροδρόμιο, να δούμε. Σιγά, μην είναι. Μ' αρέσει που ψάχνουμε εμείς στην Πορτογαλία όλη την ακτογραμμή. Κοντά στη Τουλούζ. Γιατί είχες δηλαδή στη Γαλλία να μας έβγαζε το Mont Saint-Michel. Ή τον πύργο του Άιφελ. Άντε παίξε με, έχει κερδίσει. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Είμαστε στη Σουηδία. Είναι δυνατόν. Δεν το πιστεύω. Πάλι το παλάτι της Σουηδίας. Πάλι το παλάτι. Έλα, εντάξει. Πάλι οπτική. Ωραία, έλα. Εντάξει, όχι. Να σου πω κάτι, αυτό θέλω να το βρούμε ακριβώς. Ένα μέτρο θέλω να το βρούμε τώρα. Κάτσε λίγο, εσύ πάνε σε σουηδία. Πάνε κάτω. Νότια. Τώρα το έχουμε βρει ακριβώς γιατί έχουμε πάει κιόλας. Πάμε. Ένα μέτρο. 8 μέτρο. Εντάξει. Τι κατάφερες τώρα. Πάμε τώρα μία μετά. Εννοείται ότι δεν μετράει. Ένα τελευταίο γύρο. Ωραία, ωραία. Τέλος. Πάμε, πάμε. Ευτυχώς βάλαμε τον κανόνα που δεν πάμε ξανά στην ίδια χώρα. Είναι στη Γαλλία, έχει γαλλική σημαία. Ναι, αλλά πού στη Γαλλία είναι. Είναι το κάστρο, το Βερσαλιών. Οκ. Okay. Δεν είναι. Το δεύτερο. Ανάπτυξε το Βερσαλιών, κάτσε λίγο. Έλα, να το δω, είναι πάνω. Ωραία, ωραία. Είμαστε μπροστά στην είσοδο. Ναι, εδώ είμαστε. Εκεί. Όχι τόσο εκεί, βλέπεις. Και κάτσε λίγο. Δεν έχουμε νερό όμως. Άρα είμαστε από την πλευρά του πράσινου. Άρα είμαστε από την εδώ. Να μην είμαστε εδώ. Όχι, εκεί έχει νερό. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, Αντωνία. Μπράβο. 10. Κοίταξε. Ακριβώς και οι δρόμοι. Είμαστε ακριβώς στο είμαστε κέντρο. Εκεί. Ωραία, εδώ πάμε. Είμαστε. Yes. Ευτυχώς που είμαστε στο ανάκτορο των Περσαλιών και όχι στο Αμβούργο. Δεν μας θέλει, λοιπόν. Ελλάδα. Μας έτυχε το Ντουμπάι. Μας έτυχε Κίνα, πύλινο στρατός. Μας έτυχε το Ρίο Ντετζανέιρο και θα πάμε στο Παναγιώνα. Δεν είναι καλά. Γιατί. Την άλλη φορά μας
είχε τύχει η Νέα Υόρκη, μα είχαν τύχει ωραία πράγματα. Και εγώ πίστευα θα τη βγάλει τη Νέα Υόρκη. Και εγώ όμως. Εγώ ήμουν σίγουρη ότι πάμε να παίξουμε για να πάμε στο άγαλμα τη ελευθερία. Το ότι παίζαμε στην Ελλάδα και στη Στοκχόλμη. Δηλαδή, δύο χώρε δεν θέλαμε. Ελλάδα, Σουηδία. Ωραία. Εντάξει, τουλάχιστον πήγαμε, οπότε την επόμενη φορά θα είναι κάτι καινούριο. Ωραία. Μία ευκαιρία να έρθει η Αντωνία Ελλάδα να πούμε. Ωραία. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Και μπράβο μα. 10. Μα βάζω 10. Θα λέμε στην Ελλάδα, παιδιά, εντάξει. Πιο εξωτικό μέρο. Λες και δεν έχουμε περάσει 27 χρόνια εκεί. Εντάξει, είναι μια ευκαιρία όμως να πάμε. Ναι, όχι, εγώ ψήνομαι φουλ και θα πάμε επιτέλους στην Αθήνα για διακοπές. Κάθε φορά πάμε, φεύγουμε κατά την Ελλάδα. Ναι, τώρα θα πάμε εκεί. Αυτά. Αυτά. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε τα link από όλα μας στα social media και τα προσωπικά μας κανάλια όπου μπορείτε να μας ακολουθήσετε. Γεια σας. Εάν φτάσετε μέχρι εδώ, ευχαριστούμε που μας αντέξατε. Και τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Κάντε εγγραφή τώρα! Και τι άλλο μου πεις να πω.